Καλημέρα Μοντρεάλ, καλημέρα όλη μέρα. Καλώς ορίσατε και πάλι μια φορά στην κουζίνα της γιαγιάς. Welcome to Yaya's Kitchen. Φίλες και φίλοι, όπως βλέπετε, έχουμε μια πολύ όμορφη παρέα μαζί μας σήμερα. Μεγάλη παρέα, δεν είναι ξένοι, τους έχετε γνωρίσει. Έχουμε κάνει συνέντευξη με τον καθένα. Είναι φίλοι της υπαρικίας, φίλοι μας και θα γίνουν μέλος της οικογένειας μας. Γιατί αλλάζουμε το πρόγραμμα, το μεγαλώνουμε, κάνουμε πάνω και έχουμε πολλά ενδιαφέρον θέματα να μιλήσουμε. Οπότε ας πάμε στο πρώτο το θέμα μας. Θα μιλήσουμε σήμερα φίλες και φίλοι για την μεγάλη ημέρα που μας τίμησε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλάμε, είχε 41 χρόνια να έρθει ένας Πρωθυπουργός στο Μοντρεάλ. Και θέλω να πάμε στους φίλους και στις φίλες μας, να μάθουμε τι νομίζουν, τι πιστεύουν για αυτή την ημέρα και να το σχολιάσουμε. Για να δούμε. Να ξεκινήσουμε με την αγαπημένη μας, τη Μάρο Λίτρα. Καλώς όρισες. Κοίτα, είναι της πάνω δίπλα στο δίπλα. Στον καναπέ. Να πάω και στο Γιώργο. Πάμε στο Γιώργο. Δεν πάμε καλύτερα στο Γιώργο. Του κάνει πάσα. Του κάνω πάσα. Κάνει πάσα. Μην με ρωτάς για πολιτικά. Να σε κανένα Γιώργο μου. Όποτε θες, τα δύσκολα σε μένα τα στέλνε τώρα. Φυσικά. Χαζί με. Γεια σου, Τίνα μου. Για πες μας, Γιώργο, τι εντύπωση έχεις εσύ για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Κοίτα, είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι ένας πρωθυπουργός μετά από 41 χρόνια επισκέφτεται στον Καναδά. Δεν είναι κάτι μικρό, είναι αξιοέπαινο. Τώρα, άσχετο αν σ' αρέσει ο πρωθυπουργός, στα πολιτικά του ή όχι, στέκομαι στο σημείο ότι ήρθε εδώ και τίμησε τον ελληνισμό. Βέβαια, πιστεύω υπήρχαν και άλλα θέματα εκεί. Είναι. Πολιτικά βέβαια, πολιτικός είναι ο άνθρωπος. Από ό,τι ξέρω, ετοιμάζουν για ψήφους, ευρωεκλογές. Πάνος νομίζω μου λέγε νωρίτερα κάτι για τα αεροπλάνα. Πιστεύω έκανε κάτι αγορές για αεροπλάνα. Καναντέρ νομίζω, Καναντέρ, έτσι, για φωτιά και τέτοια. Να πω κάτι για την παρέλαση. Φέτος στην παρέλαση, they went out of their way. Κάνανε καταπληκτική παρέλαση. Καλό είναι να την κάνουμε αυτή την παρέλαση κάθε χρόνο και όχι μόνο επειδή ήρθε ο Πρωθυπουργός. Να δείχνουμε αυτά τα σχολεία και αυτά τα παιδιά και την παρικία μας. Εγώ νόμιζα θα έλεγες για την άρμα μας, της Γιάγιας Κίτσεν, που ήταν και ο Γιώργος. Κατάλαβε. Είπα να μην περπατήσω. Νόμιζα να το πήγαινες εκεί ότι κάναμε. Και ελπίζω να του αρέσανε. Γιατί ήταν for his eyes, δυστυχώς, και όχι κάθε χρόνο. Και νομίζω ότι σαν παρικία πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό. Αλλά ξέρεις τι έγινε, Μάρο μου, να σου πω εγώ, γιατί ήμουνα με την κοινότητα, όταν κάναμε ένα meeting και είπανε ότι επειδή ερχόταν ο Πρωθυπουργός, ήταν τόσο πολύ το ενδιαφέρον που προσθέσανε συλλόγους και new people. Μα αυτό σου λέω. Μεγάλωσε. Σιγά σιγά χανότανε αυτή η παρέλαση και γινότανε μικρότερη και μικρότερη και μικρότερη. Όταν ήμουν εγώ στην παρέλαση μικρή, κάναμε τεράστια πράγματα. Τα θυμάσαι και εσύ που πήγαινε στην παρέλαση με τον Σοκράτη, με όλα τα σχολεία. Και τώρα, πέρυσι παραδείγματος χάρη, η παρέλαση δεν ήταν όπως ήταν φέτος. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κρατήσουμε αυτό το πράγμα. Εγώ περίμενα παραπάνω κόσμο. Ότι έκανε κάτι καλό ο Πρωθυπουργός. Έτσι, μπορούμε να πούμε. Αν εμείς το κρατήσουμε, έκανε κάτι καλό. Αν δεν το κρατήσουμε. Ανανέωσε το ενδιαφέρον μας για την παρέλαση. Ναι. Εγώ αυτό που έχω να πω, παιδιά, ότι εγώ δυστυχώς και η οικογένειά μου ήμασταν άρρωστοι και δεν μπορούσαμε να πάμε στην παρέλαση. Αλλά το παρακολούθησα από τα social media. Να Facebook. Και είδα ότι. Εντάξει, ωραίο πράγμα που ήρθε ο Πρωθυπουργός, 41 χρόνια να έρθει. Δεν πιστεύω να έρθει μόνο για την παρέλαση. Είχε και άλλο σκοπό. Αλλά ήταν καλό. Απλώς είδα ότι έφυγε λιγάκι το focus από τις παρέλασεις και κάναμε ένα μεγάλο θέμα που ήρθε ο Πρωθυπουργός και χάσαμε λιγάκι το focus απάνω στην παρέλαση. Αυτό ζει το 25 Μαρτίου. Αυτό που ήθελα να πω, συμφωνώ με το απάνω, δηλαδή όταν ήταν ο υπουργός απάνω στο stage, τα παιδάκια περνάγανε και σταματάγανε και τον κοιτάγανε, αλλά έπαιρνε πολλά selfies, πολλές φωτογραφίες, ήταν like rock star. So, συμφωνώ που, you know what, είπε πιο πολύ να κάνουμε το focus στη παρέλαση, because είμαστε so overprepared για τον κύριο Μητσοτάκη. Και, I mean, κοίταγε την παρέλαση, το και εγώ επίσης το είδα από το Facebook Live.
αλλά ήταν φωτογραφίες. Αν δεν τις έπαιρνε τις φωτογραφίες όμως, Στέλλα μου, αν δεν έπαιρνε selfies και δεν έπαιρνε φωτογραφίες, θα λέγαμε, κοίτα, είναι κρύος, δεν θέλει φωτογραφίες, μας έρχεται να πάντα θα παραπονόμαστε. Είτε πάρει selfies είτε όχι, πάντα κάτι θα βρούμε. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι είναι modern πρωθυπουργοί, είναι new age prime ministers. It's all about, ξέρεις, το selfie τώρα, όπως είπες. Είναι και νέοι, είναι και δύο πολύ νέοι πρωθυπουργοί. Ξέρεις, δεν είναι οι παλιοί που ήταν λίγο πιο. Να πούμε την αλήθεια ότι. Ανατρίχιασα. Μόλις είδα το κύριο Μητσοτάκη και ήξερα που θα ερχόταν εδώ πέρα στο Καναδά, ανατρίχιασα, αλλά και μείνει ούτε γκούσπο. Εγώ και ο Γιώργος ανατριχιάσαμε γιατί ήμασταν on the floor. Έκανε λίγο δροσιά. Εγώ ήμουν καλά μπροστά στον υπολογιστή και το παρακολουθούσα. Αλλά ήταν ωραία, ήταν και η κόρη σου εκεί, ήταν τα παιδιά μου εκεί. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εγώ προσωπικά όσα χρόνια είμαι στο Μόντρεαλ δεν έχω χάσει ποτέ παρέλαση. Έφερε λίγο πιο πολύ attention στην παρέλαση και ίσως έβγαλε πιο πολύ κόσμο έξω. Θα πρέπει να είμαστε και honored, because μπορούσε να έχει πάει στο Toronto. Είναι αυτό που λέει η Μάρο, ότι είναι επειδή ο Τσουντό. Το Τσουντό είναι συνέχεια. Και ο Τσουντό πάει σε κάθε σύλλογο. It's his writing, right? Τι κακό είναι καλό, ο Τσουντό δεν χάνει παρέλαση. Γιατί it is his writing, absolutely. Για μας, it's a win-win. Και μας αναφέρανε και στην Ελλάδα. Μας αναφέραν και στην Ελλάδα. Ήταν πολύ θετικό, θετική επίσκεψη. Θα πω και εγώ την άποψή μου, που ήταν λίγο συγκινητικό για μένα, γιατί είχα πάει πριν 41 χρόνια. Ήμουν λίγο πιο μικρή, κυρίες και κύριοι, δεν πειράζει. Μικρή είσαι και τώρα. Και όταν είδαμε τον πρωθυπουργό, τον Παπανδρέου. Μπεμπάκι. Ο πρωθυπουργός την γενιά των γονιών μας. Στην ίδια αίθουσα, στο κοινωνικό κέντρο και ήταν. Για μένα ήταν πολύ αυτό, συγκινητικό. Εγώ δεν πήγα στο κοινωνικό κέντρο, αλλά πήγε η κόρη μου. Ναι, γιατί χαίρομαι που πήγε, γιατί είναι όπως λες, είναι μια εμπειρία. Αλλά έχουμε και ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, γιατί ήμουν εκεί, στο κοινωνικό κέντρο, τον γνώρισα. Του πήγε φαΐ, τι έκανε. Γιατί πώ σκέφτηκα ότι θα του μαγειρέψουμε κάτι στο Γιάγιας Kitchen. Για να πάμε λίγο στο κλιπ, δεν μας μένει χρόνος. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι. Μετά από το κλιπ, σας περιμένουμε με την όμορφη παρέα μας. Κωνσταντίνα Καλογριά, είχαμε την Άρμα σήμερα στη Γιάγιας Kitchen. Ήθελα να σας πω, στην επόμενη εκπομπή, στο επόμενο επεισόδιο θα φτιάξουμε το αγαπημένο σας πιάτο. Θα το περιμένω. Τα ντολμαδάκια. Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Και έχουμε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θεματάκι. Είχαμε και μια άλλη επίσκεψη πρόσφατα από ένα legend, τον Αντίπα. Mm-hmm. Είναι σαν τη Μαντόνα ο Αντίπας, Μάρο μου. Είναι. Και η Μάρο. Όλοι ξέρουν Μάρο, Αντίπα, Μαντόνα. Έχω δουλέψει με τον Αντίπα. Αυτό. Έχεις δουλέψει. This man. Είναι τόσο καλός άνθρωπος. Αυτός και η γυναίκα του είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Like, τόσο ευγενικοί και τόσο authentic. Πραγματικά. Ναι, είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Down to earth. Mm-hmm. Εξαιρετική άνθρωπος. Η φωνή του δεν έχει αλλάξει καθόλου. Η φωνή του είναι καταπληκτική. Like, δεν χάνει νότα. He doesn't crack nothing. He's just smooth. Καλά, είναι χαμός. Ναι, ήταν πολύ καλός. Και εσύ, Γιώργο, το ξέρεις πολύ καλά. Με τον Αντίπα του έκανα την τελευταία περιοδία το 2015. Την τελευταία μεγάλη περιοδία πριν είναι τούτη εδώ. Στην Αμερική, Καναδά. Δεν έχω λόγια. Ο Αντίπας ίσως ήταν η καλύτερη. Από τις πιο καλές, πιο εύκολες, πιο χαρούμενες, ευχάριστες είναι η λέξη που ψάχνω, περιοδίες που έχω κάνει στα 23 χρόνια. Ο άνθρωπος είναι εξαιρετικός και όπως πολύ σωστά είπε η Μάρο, ίσως από τους, μπορώ να τους μετρήσω στο ένα χέρι τους καλλιτέχνες που δεν φεύγουν ποτέ, μα ποτέ από τον τόνο, δεν φεύγουν ποτέ από το, δηλαδή είναι, ακούει, δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι απίστευτος. Για μένα ίσως από τους καλύτερους τραγουδιστές της γενιάς μας που έχουν. Ήμασταν μαζί εκείνο το βράδυ. Ναι, δεν μπορούσα να μην πάω. Από τον Καναδά. Και, ναι. Η γυναίκα του, η Στέλλα, που είναι εξαιρετικός, πανέξυπνος άνθρωπος και μπορώ να πω την καριέρα, εκτός τη φωνή του και το ταλέντο του, την έχει χειριστεί τέλεια η Στέλλα. Ναι, και γι' αυτό ναι. Αντίπας είναι ο Αντίπας που ξέραμε. Η Στέλλα, ναι, κατάγεται από κάπου από το Τορόντο και ακόμα έχει οικογένεια. Ναι. Και είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Τι έχει ο Αντίπας. Έκλεισε. Καλή ερώτηση. Εκείνο το βράδυ που κάναμε το meet and greet στο Αράχοβα,
Είχε τα γενέθλιά του, 6 Μαρτίου ναι. πιστεύω και του κόψαμε και γλυκό. Στο 70. 70 να τα καταστήσει. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, παιδιά, είναι η ενέργεια του απάνω στο πάνω. Να ακούσεις και τη φωνή του live. Είναι απίστευτος. Μακάρι. Και είναι ακομπλεξάριστος. Πολύ σωστά. Μακάρι τα καινούργια παιδιά να μπορέσουν να έστω να πάρουν, να αντιγράψουν κάτι από τον αντίπα. Πραγματικά. Ήταν και ο γιος του εκεί. Ναι, ο πρόδρομος. Πολύ καλός και ο πρόδρομος. Καλό παιδί. Έχει. Μάρο μου, εσάν μας δέρια. Και εντάξει, είχε τη φωνή του μπαμπά. Εντάξει, αντίπας δεν θα γίνει, όχι ο πρόδρομος. Σχεδόν κανένας. Αυτό έτσι. Είναι αυτή η σχέση με το βγάζουν, που έρχονται και τα παιδιά τους έχουν το ταλέντο των γονιών. Έτσι. Αλλά. You know. Έχει βαρύ όνομα. Έτσι, yeah. Να λέμε την αλήθεια. Όπως και τα φιλαράκια μας ο Στέλιος, ο Διονυσίου, yeah. γενικά yeah. όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Με ο Γιώργος ο Κακοσέος, yeah. του Πλούταρχου, yeah. ο γιος, yeah, yeah, yeah. ο οποίος έχει κάνει λαμπρή καριέρα αυτή τη στιγμή. Yeah, yeah. Αλλά θέλω να πω ότι. Δεν είναι εύκολο ο πατέρας σου να είναι ο αντίπας. No, δεν είναι εύκολο. Μιλάω ό,τι θέλουμε. Είναι. Έτσι. Θέλουμε εσύ, θα το συγκρίνουμε. You know, αντίπα from... Ξέρω τον αντίπα. Yeah. Δυστυχώς δεν πήγα να τον δω live. Αλλά αυτό που μου άφησε εντύπωση ήταν από την είδα στο restaurant, στα γενέθλια, very casual, genuine, down to earth. Mm. Και μετά στο stage, με όλα τα, yeah. you know, τα social media που τον είδα, και πολύ ενέργεια ο άνθρωπος και έκανε γλέντι ως τι ώρα, 2-3 ώρα το πρωί. 3 ώρα το πρωί και ήταν like a rock star, είχαν βγάλει τα άλμπουμ του, τα κορίτσια, τρελαινόντουσαν. And signed το άλμπουμ, like ήταν... Και έμπαινε μέσα στο crowd και... Έμπαινε στο crowd και ήταν like... Επικοινωνούσε με το crowd, είχε engagement, ήταν τόσο γλυκός, like... Είναι sometimes εκεί πάνω, they're not all... Λίγο έχει χαθεί αυτό με τους καινούριους νομίζω. Οι παλιοί ήταν πιο με τον κόσμο. Πιο ζεστή με τον κόσμο. Ναι, γιατί ήταν άλλες εποχές. Όταν ο αντίπας, ο κάθε αντίπας βγήκε σε αυτή τη δουλειά, βγήκε από την αγάπη του κόσμου. Ήταν δύσκολο να κερδίσει αυτή τη θέση. Σήμερα βγαίνει ένα παιδάκι, του κάνουν πολύ media, είναι πολύ μέτριος φωνητικά, βγάζει μια επιτυχία και ξαφνικά, wow. Παλιά δεν ήταν έτσι. Και γενικά. Υπάρχει μεγάλη επένδυση απάνω σε αυτό. Βέβαια, τώρα. Παίρνει χρόνια να χτίσεις κάτι τέτοιο. Αλλά το έχεις χτίσει και με το δεσμό στον κόσμο, όχι μόνο στο ταλέντο σου. Πέρα από εκεί, βέβαια, ο αντίπας είχε τραγούδια, τι να σου πω τώρα, που είναι national anthems που λέμε. Δηλαδή, το Σταχάι μου, το Μωρό μου καλησπέρα, μιλάμε τώρα. Όλα, ξέρανε όλα τα λόγια. Πιτσιρίκια και ξέρουν τα τραγούδια. Τα μικρά παιδιά είναι 20 πάνω σε πάστα μπουζούκια. Είναι τραγούδια που θα μείνουν πάντα. Εγώ μπορώ να σας πω ότι. Παλιά που ήμουν και DJ για να ξεσηκώσω τον κόσμο, χρησιμοποιούσα τραγούδια του αντίπα. Καλά, δεν υπάρχει. Άρα έχει ένα μεγάλο ρεπερτόριο τραγούδια. Είναι φοβερός, παιδιά. Τι να πούμε για τον αντίπα τώρα. Είναι δεν θεός, έχουμε λόγια. Θεός. Είναι legend. Ήταν rock star. Σα είπα, παιδιά, rock star με τα άλμπουμ στα κορίτσια. Δυστυχώς για μένα, να πω ένα τελευταίο, είναι ότι τραγουδιστές αυτής της γενιάς με αυτά το ταλέντο και με αυτή την ιστορία, την κληρονομιά τραγουδιών. Δυστυχώς σήμερα επισκιώνονται, δηλαδή τους σκεπάζουν λίγο τα νέα παιδιά με όλο το καινούριο μοντέρνο που ζούμε στο χώρο της μουσικής και τους αξίζει πολύ παραπάνω. Because δηλαδή... of ageism, George. Και χάνουμε όμως κιόλας, χάνουμε τη στιγμή που λέμε είναι μεγάλος ο αντίπας, δεν θα πάω να τον δω. We lose the ageism, βάζουμε την ηλικία μπροστά από μια καριέρα... τεράστια, μια δισκογραφία τεράστια και βλέπουμε μια ηλικία και that's it. Δεν μου αρέσει αυτό το θέμα, γιατί στο επόμενο επεισόδιο θα πιάσουμε και αυτό το θεματάκι, το ageism. Αλλά πιστεύω ότι ξεκινήσαμε με δύο πολύ ωραία θέματα. Μακριά το ένα από το άλλο, έτσι. Το ένα μακριά από το άλλο, τους πολιτικούς καλλιτέχνες. Αλλά σας ευχαριστώ όλους που είσαστε εδώ σήμερα. Πιστεύω ότι θα ξεκινήσουμε κάτι πολύ ενδιαφέρον, να συνδεθούμε με την παροικία μας, να συνδεθούμε με την Ελλάδα μας και νομίζω ότι διάλεξα τα σωστά άτομα. Πάλι να χτίσουμε μια γέφυρα, έτσι. Ναι, έτσι, να χτίσουμε μια γέφυρα, Γιώργο. Τι ελληνικά είναι αυτά, Γιώργο. Ο Γιώργος και ο Πάνος και η Μάρο, they're like Greek, πανελλάδα τακτικά. Γι' αυτό και τους φέραμε. They're the perfect team. Εύχομαι να τους αγαπήσετε κι εσείς όσο τους αγαπώ κι εγώ ήδη. Και θα τελειώσουμε εδώ, δυστυχώς τελείωσε ο χρόνος μας και θα πάμε, γιατί έχουμε ένα μικρό βίντεο κλιπ του αντίπα
που τον γνωρίσαμε εδώ πέρα και του κάναμε μια πολύ μικρή συνέντευξη. Οπότε απολαύστε το και σας περιμένουμε με όλη μας την αγάπη στο επόμενο Yaya's Kitchen, που μπορεί να αλλάξει όνομα να γίνει της παρέας μας. Στο επόμενο, φιλάκια σε όλους, σας περιμένουμε. Καλώς ορίσατε στο Montreal. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ξέρεις ότι κάθε φορά που έρχομαι στο Montreal και στις πόλεις της Αμερικής, συγκινούμε για την αγάπη και για τη συμμετοχή που έχει ο κόσμος μαζί μου. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που όλα αυτά τα χρόνια έχουν και το όνομά μου και τα τραγούδια μου στα χείλη τους. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Φίλοι, τι ωραίο πάνελ είχαμε σήμερα μαζί μας, αλλά έχουμε κάτι ακόμα καλύτερο. Έχουμε τον Εμίλιο Φερέρα σήμερα μαζί μας. Θα μας δείξει το ψωμί της γιαγιάς. Η εταιρεία του λέγεται Yaya's Bread Company. Yes. Did I say it right? Yes, you did. Welcome to the show. Thank you for having me, sister. So nice to have you, Εμίλιο μου. Θα ετοιμάζουμε τη μαγιά. Hot water. Okay, hot water. Yes. So take some yeast. Yes. So I measured for the amount of breads we're making. It's going to be 4.5 teaspoons. Έτσι. Άρα, κάνω ένα. Yeah, 1.5. I love you, Emilio. What's going on with you? Ταιριάσαμε αμέσως με το Emilio. Okay. Από ψηλά. Yes, and a half. Do a half one. Flat. Yeah. Και από ψηλά. And 4.5. Yes, and a little kutalachi zahari. This is considered yeast food. Is this enough? Yeah. It's right. A little too much, but it doesn't even matter. I'll put less. It's gonna become a fat yeast. Beautiful. Okay. Oh, so it's just, yeast food. Yeah, it helps it grow. Ακούσατε φίλες και φίλοι τι είπε ο Εμίλιο. Είπε ότι ταΐζουμε τη μαγιά. Πολύ ωραία. So yeah. Now it's hot water and we just close it up and it should be ready in a few minutes. I think this is ready to go. Okay. Why don't we get in there? Okay, so it's a little ugly, but it doesn't matter. No. So now we're gonna take... That's yeast, right? Yeah, it's alive. Yeah, so I know. It's a little unorthodox and not super traditional compared to like modern bakers on how to prepare yeast. Normally you have to do other steps, but this is how I learned, and this is how we do it. Yeah, so there's no seems question, quite there's easy. No questions asked. Yeah. No one's ever complained about this bread, so... Are you kidding me? So we take some of the flour that we have already mixed up. Yes, mixture. Should I bring it here maybe? You're very professional. Thank you. Yeah. You look the part. Thank you so much. So let's put this in here. And now we're going to mix it until it mixes into this thicker consistency, you know? And we're going to add it back in here, and then we're going to get started. Yeah. So this is pretty perfect, I'd say, right now. Yeah. It looks like a... Yeah. So right now what we should do is cover it and let it rest another minute. Okay. It rises. What we normally do is we let it heat in the oven to speed it up, but it's not necessary today because I warmed the water up enough for it to be oven temp. Okay. So we can get it done. Yeah, of course. And at the end of the day, breads only need 3 ingredients and the rest is optional. Water, flour, and yeast. And yeast. Okay? Nothing else. The sugar, the eggs, it's all optional. Throw the salt in with the eggs. That's the trick, so because that's, it helps it dissolve. Salt. And again, salt measurements, none. Not that much. It goes by the amount of eggs. No. And now we can start throwing everything in. Absolutely. No problem. Oh, that's good yeast. Yeah. Looks, and it smells good, the smell of the yeast. Oh, it's so wonderful. I love it for some reason. It makes me... I'm going to ask you a question because Easter's around the corner. Well, your Catholic Easter is here. Yeah. And Greek Easter is around the corner. Yeah. Has your yaya taught you how to make tzuregia? Actually, yeah, last year we made tzuregia. I'm still not so good at it, but okay. We made it last year. I made it for the first time with her and my little cousin. Yeah. Because that's tricky. But by the way, this is the consistency we're looking for. Pre-olive oil. Perfect. Perfect. A sticky mess, but it looks like it's... No, it looks good. Yeah, it looks like it's ready to go anyway. Yeah. So could you grab the... Absolutely. This one here. Right there, please. This one here. Oops. No okay. Worries. So here's what we're going to do. So put some on the side here. On the side. We're going to do every perimeter. That's good. Oops, sorry. Get some here. Oh, on each... Okay. Each corner. Each corner. Is the ways. These are the ways. Really? We don't ask questions. Tricks. No. No, and then a little bit more here. Bravo, thank you. Yeah. Yeah? The dough's good. Yeah. It looks amazing. Thank you. Just got to get some actually, out of the way. Actually, just by looking at it. Poke it. Look at it. Poke it. Yeah? Poke it. Touch it. With my finger? Yeah, go ahead. Isn't that beautiful? Yeah. It's the best. So, Emilio, we have to meet Yaya. Absolutely. Yaya Nicoletta, right? Yes. Okay, let's call her in. Filles και φίλοι, να καλοδεχτείτε
την κυρία Νικολέτα Κούτσελα Παπανικολάου. Ελάτε να σας γνωρίσουμε το κοινό. Thank you for being here. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια. Έχετε ένα πολύ καλό εγγονό και που του δείχνετε όλα αυτά τα μαγικά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά, να τον χειρόσαστε. Σω τι, Μίλιο Γρήγο, τι θα μας κάνει η γιαγιά. Okay, γιαγιά. Σήμερα θα φτιάξουμε το original και το ελιόψωμο. She taught me both. These are the breads that we started off selling. We didn't have any extra flavors, so Gaga's bread company was just olive bread and original. So but you forgot love. Oh, okay, wait. This is a key ingredient. Love, but also the love mixture. The love mixture that you did off the secret. Yes, these are olives. These are olives that are combined with flour and the love mixture. Αλλά τι έχει μέσα στο love mixture, πες μου. You created this. Αυτό είναι το love mixture. Αυτό είναι το love mixture. Oregano. Yeah. Thyme. Thymari, yeah. Mint έχει. Yeah, mint, of course. Δεντρολίβανο. Δεντρολίβανο. Και βασιλικό. Yeah, βασιλικό, yeah. Nice herb mixture. Yaya-sized breads on the way too. Okay. Yeah, so Yaya-sized, clearly because Yaya is smaller than us. Yeah, so cute. Right. So when people cut open our breads, you notice that there's a shape like a little spiral inside of olives or spinach and feta or nuts or anything that's inside our bread. It creates a beautiful shape and it's aesthetically pleasing for the customer as well. Yeah, now it's time. Oh, now it's time to close it up. It's okay, that's enough. Yes. The technique. You made the beautiful dough, Emilio. Thank you. You really did. It's your recipe, yeah. Effortless. Oh, I've practiced a lot. You've been practicing for a while. Yeah, a few years. And I mean, I used to help around as a little kid, as I said before. So the studying never ends. Yeah. I'm still not perfect. And she tells me if I make a mistake. Of course. That's what they're there for. We're there to, like, our grandmas are there to guide us and to teach us. And so we can share these with the next generation. Τι να πούμε τώρα για την κυρία Νικολέτα, φίλες και φίλοι. Κοίτα εδώ. No, it's perfect actually. You can fit it in. Beautiful. Oh, I missed it. Θα πρέπει να το ξαναδώ when I watch the show. No, you have to make it, then you learn. Oh. I see. But we also have to dust it on top, why don't we? Θες το κάνεις. Πολύ ωραία. Okay. Δεν έχω λόγια. Αφού δεν μιλάω, δεν έχω λόγια. Little shape. This is how I remember what breads are what. Every bread has their own cut. Really? So original, just two slices down the diagonal. So we can put this aside. Cover it for how long? Until the rest are ready, and then you can put it into the oven. Oh, okay, it doesn't need to... No, it doesn't need to necessarily, but it's good they rest a little. For a few minutes. Yeah. And into the oven on a low temperature, covered as well for a few minutes. Okay. And then you rise up the temperature to 375. Oh. And once it hits 375, the hour timer begins. Okay. And then you're ready. Σας ευχαριστούμε, κυρία Νικολέτα. Εγώ. Να σε πάντα καλά, να χαίρεσαι τον Εμίλιο σας και σε ευχαριστούμε που μοιράζετε την συνταγή μαζί μας, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Το επόμενο Γιαγιάς Kitchen σας περιμένουμε. Γεια σας και φιλάκια πολλά.